Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr. Η διεύθυνση infopavlaw.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για ορισμένους διαφημιστές που βάφουν τα χέρια τους στο αίμα. Πιάνουμε το τιμόνι ενός αυτοκινήτου μαζί με τις γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας και αναρωτιόμαστε πόσα τηλεοπτικά σποτάκια χρειάζεσαι για να κρύψεις το πιο αντιδραστικό καθεστώς του πλανήτη. Και ύστερα αλλάζουμε χώρο, αλλά όχι χρόνο. Θυμόμαστε όλες τις ταινίες και τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας που προέβλεψαν γεγονότα που θα συνέβαιναν από το 2017 και μετά. Αναρωτιόμαστε εάν τελικά συνέβησαν ή θα συμβούν και απαντάμε μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Πρώτα όμως θα γιορτάσουμε μαζί σας το γεγονός ότι ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας επέτρεψε στις γυναίκες της χώρας του να οδηγούν. Θα ξεκινήσουμε όμως από λίγο πιο πίσω. Hello, my name is Hisham Faghi. I'm an artist and social activist. I don't really listen to music. Γεια σας, ονομάζομαι Ισάμ Φαγκή. Είμαι καλλιτέχνης και κοινωνικός ακτιβιστής. Δεν ακούω και πολύ μουσική, αλλά όταν σπούδαζα στην Αμερική, άκουσα ένα τραγούδι από κάποιον τύπο από την Τζαμάικα που τράβηξε την προσοχή μου. Έφτιαξα τη δική μου εκδοχή με στόχους παραμένουν στο δικό μου πολιτισμό, αλλά χωρίς μουσικά όργανα. Και τώρα με τη βοήθεια ορισμένων ταλαντούχων φίλων μου θα τραγουδήσω. Ο Ισάμ Φαγκή που ακούσατε είναι διάσημος Σαουδάραβας κωμικός και το τραγούδι του No Woman No Drive είχε γίνει viral στο YouTube με περισσότερα από 15 εκατομμύρια θεάσεις. Of course the driver. Θυμάμαι, λένε οι στίχοι, όταν καθόσουν στο οικογενειακό αυτοκίνητο, αλλά στην πίσω θέση. Και οι οθήκες σου ήταν ασφαλείς για να μπορείς να μου κάνεις πολλά παιδιά. Και ύστερα μπορείς να μου ετοιμάσεις και το βραδινό φαγητό, το οποίο βέβαια θα μοιραστώ μαζί σου. Και αν έχετε αρχίσει να βγάζετε φεμινιστικούς αφρούς από τα νεύρα σας, να σας εξηγήσουμε ότι το τραγούδι είναι μάλλον σατυρικό και ασκούσε κριτική στον οίκο των Σαούντ που δεν επέτρεπαν σε γυναίκες να οδηγούν. Ο δημιουργός του βέβαια δεν μπορεί να το πει αυτό δημοσίως, γιατί σε αυτή τη χώρα έχουν κόψει κεφάλια και για μικρότερα παραπτώματα. Πριν συνεχίσουμε πάντως με την ιστορία μας, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τις δύο ασήμαντες πληροφορίες της ημέρας. No woman, no
Δεν ξέρουμε τι καταλαβαίνατε τόσα χρόνια από τους στίχους, αλλά ο Bob Marley στην αυθεντική εκδοχή του τραγουδιού με τον Peter Tosh στο πιάνο δεν λέει «No woman, no cry», αλλά «No woman, ne cry», όπου το «ναι», αν το προφέρουμε καλά στα τζαμαϊκανά πατουά, σημαίνει «don't». Το τραγούδι απευθύνεται σε μια γυναίκα που μεγαλώνει σε ένα γκέτο και την παρακαλεί να μην κλαίει, γιατί όλα θα φτιάξουν. Η δεύτερη ψιλοάσχετη λεπτομέρεια είναι ότι στη σατυρική εκδοχή που ακούγαμε με το «No Woman No Drive» δεν υπάρχει κανένα μουσικό όργανο. Ο Ισάμ Φαγκή συνεργάστηκε με τον Αλά Ουαρντί, επίσης από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δημιουργεί ακαπέλα παραγωγές μόνο με ήχους που μπορεί να παράξει το ανθρώπινο σώμα. Και το αποτέλεσμα ακούγεται κάπως έτσι. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους ο Αλά Ουαρντί ανέπτυξε αυτό το είδος ενορχήστρωσης είναι ότι σε αρκετές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας απαγορεύονται τα μουσικά όργανα. Στο πιο αντιδραστικό καθεστώς που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα τους τελευταίους αιώνες, απαγορεύονται πολλά. Και μέχρι πρόσφατα απαγορευόταν και στις γυναίκες να οδηγούν. This is the BBC. Welcome to the latest global news. Coming up, state media in Saudi Arabia says King Salman has issued an order allowing women to drive for the first time. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν με ενθουσιασμό τις προηγούμενες ημέρες ότι ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας θα επιτρέψει στις γυναίκες να οδηγούν. Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό, βέβαια, τον ένιωσε η Σαχάνα Σίφ, μία από τις ακτιβίστριες που έδινε για χρόνια μάχη για αυτό το δικαίωμα. Η είδηση είναι πραγματικά χαρμόσυνη για τις γυναίκες στη Σαουδική Αραβία. Το ερώτημα είναι, γιατί έλαβαν αυτή την απόφαση τώρα? Όπως αποκάλυψαν στις αρχές Σεπτεμβρίου οι Financial Times, η Σαουδική Αραβία στείνει μεγάλους σταθμούς δημοσίων σχέσεων στο Λονδίνο, το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Μόσχα. Διαφημιστές και δημοσιοσχεσίτες θα παρεμβαίνουν στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βελτιώσουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι ότι αν αποκεφαλίζεις ανθρώπους σε δημόσια θέα, αν χρηματοδοτείς τρομοκρατικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο και αν βομβαρδίζεις αμάχους στην Ιεμένη, προκαλώντας την μεγαλύτερη επιδημία χολέρας της πρόσφατης ιστορίας, η εικόνα σου χρειάζεται πράγματι ένα μικρό ρετούς. Και προφανώς η άδεια οδήγησης στις γυναίκες είναι ένα μικρό βηματάκι με τεράστιο επικοινωνιακό αντίκτυπο. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι διαφημιστές που αναλαμβάνουν να σου λουπώσουν την εικόνα σε αιμοσταγή καθεστώτα, όπως αυτό της Σαουδικής Αραβίας? Αν έχεις πραγματοποιήσει μια γενοκτονία και χρειάζεσαι μια μικρή βοήθεια, ποιο γραφείο δημοσίων σχέσεων και ποια διαφημιστική εταιρεία πρέπει να καλέσεις? Απαντήσεις εντός ολίγου. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! We'll be right back.
Σύρλου, διασκευασμένη όπως την γνωρίσαμε από το soundtrack της ταινίας Pulp Fiction. Εμάς, βέβαια, μας ενδιαφέρει εκείνη η φοβερή σκηνή όπου ο Τραβόλτα τεινάζει κατά λάθος τα μυαλά ενός κυρίου που κάθεται στο πίσω κάθισμα στον αέρα. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Oh man, I see. Ο απομηχανής θεός της ιστορίας είναι, αν θυμάστε, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο οποίος έχει μόνο 45 λεπτά για να κουκουλώσει την υπόθεση. Και η πρώτη δουλειά είναι να μαζέψουν τα χυμένα μυαλά από το πίσω κάθισμα. Αυτό δηλαδή που κάνουν ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες για ορισμένα από τα πιο αντιδραστικά καθεστώτα του πλανήτη. Το 2015 η οργάνωση Παρατηρητήριο της Ευρώπης των Πολυεθνικών παρουσίασε μία λίστα με 18 λόμπι και διαφημιστικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν να ξεπλένουν τα εγκλήματα καθεστώτων σε όλο τον κόσμο. Όταν λόγου χάρη η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να αποκεφαλίσει 47 πολιτικούς αντιφρονούντες, την υπεράσπισή της ανέλαβε η εταιρεία Publicis, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία επικοινωνίας στον πλανήτη, η οποία ελέγχει και άλλους κολοσσούς, όπως η βρετανική Saatchi & Saatchi. Just take a look at this chocolate stain. No. You should look at this yogurt stain. Τις περισσότερες φορές η εταιρεία φτιάχνει χιουμοριστικά σποτάκια στα οποία πρωταγωνιστούν οι διευθύνοντες σύμβουλοι της ίδιας της εταιρείας. Εκείνες τις ημέρες όμως αποφάσισε να αφήσει την πλάκα και να βοηθήσει τον Νίκο τον Σαούντ. Το Ισραήλ φέρεται επίσης να απευθύνεται πολύ συχνά σε τουλάχιστον 10 εταιρείες διαφημίσεων στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Havas PR, η Crab Gavin Anderson, η Berson Marsteller, η CNC και άλλες. Στους νεότερους αλλά και ισχυρότερους πελάτες των ευρωπαϊκών εταιριών δημοσίων σχέσεων συναντάμε την κυβέρνηση της Νιγηρίας. Μια κυβέρνηση η οποία επιχειρεί να συγκαλύψει την παταγώδη αποτυχία της να τερματίσει τη δράση της οργάνωσης Boko Haram, η οποία κατηγορείται για τη σφαγή τουλάχιστον 5.000 ανθρώπων. Το αμερικανικό σκέλος της προπαγάνδας ανέλαβε η εταιρεία Levic εναντί 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στην Ευρώπη φέρεται να επιλέχθηκε η βρετανική Bell Pottinger. Επειδή όμως η συγκεκριμένη εταιρεία έχει το μεγαλύτερο ιστορικό ενδιαφέρον από όλες, θα μας επιτρέψετε να επιστρέψουμε σε αυτή ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι. Your cell phone, your wallet, your time, your ideas, no barcode, no party, no ID, no beers, your bank card, your license, your thoughts, your fears, no SIM card, no disco, no photo, not here, your blood, your sweat, your passions, your regrets, your profits, your time off, your fashions, your sex, your pills, your grass, your tits, your ass, your laughs, your balls, we want, we want your soul. Your society, yourself, your place, your distance, your space. Go back to bed, America. Your government is in control again. Here, watch this. Shut up.
Ο DJ Adam Freeland παρουσιάζει το έργο του «We Want Your Soul», «Θέλουμε την ψυχή σου», το οποίο παρεπιπτόντως επιλέχθηκε από αναγνώστες του Guardian ως το καλύτερο τραγούδι για τον κλάδο της διαφήμισης. Και εμείς, στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, συζητάμε για διαφημιστικές εταιρείες που ξεπλένουν τα πιο αυταρχικά καθεστώτα στον κόσμο. Έχουμε φτάσει στην διαβόητη Bell Portinger, η οποία χρεοκόπησε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2017 ακριβώς λόγω των σκανδάλων στα οποία είχε εμπλακεί. Η Bell Portinger ιδρύθηκε από στενούς συνεργάτες της Margaret Thatcher και σύντομα ανέλαβε τους πιο βρώμικους πελάτες στον πλανήτη. Μεταξύ άλλων είχε αναλάβει την εκπροσώπηση του Bahrain, το οποίο πιστεύεται ότι συνολικά είχε δαπανίσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια για να συγκαλύψει την αιματήρη καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν το 2011. Το μεγαλύτερο όμως σκάνδαλο με τη συγκεκριμένη εταιρεία ξέσπασε στις αρχές του 2016. Αποκαλύφθηκε τότε ότι μετά την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, η εταιρεία έφτιαχνε ψεύτικα βίντεο τα οποία απέδιδε στην Αλ-Κάιντα. Σε άλλες περιπτώσεις, έφτιαχνε στημένα ρεπορτάζ τα οποία φαίνονταν να έχουν γίνει από Ιρακινούς δημοσιογράφους και τα οποία το Πεντάγωνο αναλάμβανε να φυτεύει σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. The invasion of Iraq was highly profitable, at least for one media and public relations company who assisted... Η εισβολή στο Ιράκ ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρα, τουλάχιστον για μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων και μέσων ενημέρωσης που βοήθησε το Πεντάγωνο δημιουργώντας ψεύτικα βίντεο εξεγέρσεων. Η βρετανική διαφημιστική εταιρεία Bell Portinger βοηθούσε για χρόνια το Πεντάγωνο σε επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου. Τα ντοκουμέντα που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα δείχνουν ότι το 2006 η εταιρεία έλαβε από το Πεντάγωνο 120 εκατομμύρια δολάρια για τις υπηρεσίες της και αργότερα έλαβε πάνω από μισό δισεκατομμύριο για υπηρεσίες επεξεργασίας βίντεο από το 2007 μέχρι το 2011. Όπως αποδείχθηκε, τα βίντεο ενέκρινε προσωπικά ο στρατηγός David Petraeus, ο οποίος τότε ήταν επικεφαλής των Αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ. Πριν γίνει δηλαδή διευθυντής της CIA. Και αυτή ήταν μία μόνο από τις πολλές δραστηριότητες της Bell Portinger. Γιατί ένας καλός διαφημιστής ξέρει πως να διώχνει ακόμη και τους πιο δύσκολους λεκέδες από αίμα, από τα πουκάμισα των πιο αντιδραστικών καθεστώτων. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από το γνωστό μας διάλειμμα επιστρέφουμε με εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Personality.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, ένεκα που φτάσαμε στο έτος 2017, σίγουρα τραγουδάμε για ορισμένες προβλέψεις που είχαν κάνει οι γνωστοί συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας για την επόμενη δεκαετία. Αναρωτιόμαστε εάν ο Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ είχε περισσότερο δίκιο από τον Φρίτς Λανγκ και γιατί όλο και περισσότεροι συγγραφείς υποθέτουν ότι θα είμαστε στήρι σε μερικά χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή μελοποιούμε μερικές σκέψεις που καταθέσαμε στην εφημερίδα των συντακτών για την επιστημονική φαντασία του σήμερα και του κοντινού μας αύριο.
οι Radiohead, πριν αρχίσουν να προσκυνάνε το κράτος του Ισραήλ για μια χούφτα δολάρια, εμπνέονταν το Karma Police από το Thought Police, την αστυνομία της σκέψης που περιέγραφε ο Orwell στο 1984. Τον Orwell που, όπως διαπιστώσαμε μετά την αποστολή του Infowars στη Μιανμάρ, πιθανότατα να εμπνεύστηκε το έργο του από αυτό το καθεστώς και όχι από τη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα πάντως ξεκινάμε με το 1984 για έναν πολύ απλό λόγο. Όποτε μας ρωτάνε ποια χρονιά από κάποιο μυθιστόρημα σας έρχεται στο μυαλό, συνήθως όλοι απαντάμε το 1984. Επειδή όμως το 1984 πέρασε, σκεφτήκαμε να βρούμε χρονολογίες που έρχονται ή ακόμη και αυτές στις οποίες ζούμε ήδη. Να σας προειδοποιήσουμε ότι σχεδόν όλα τα έργα επιστημονικής φαντασίας που τοποθετούν τους ήρωές τους στο κοντινό για εμάς μέλλον είναι δυστοπίες, δηλαδή το αντίθετο της ουτοπίας. Η απαράδεκτη μουσική που ακούτε προέρχεται από την εξίσου απαράδεκτη ταινία «Ο Άτρωτος» με τον Arnold Schwarzenegger, η οποία πατά στο ελαφρώς πιο συμπαθητικό βιβλίο «The Running Man» του Stephen King. Το βιβλίο γράφτηκε το 1982, αλλά η υπόθεση διαδραματίζεται στο 2017. Η παγκόσμια οικονομία έχει καταρρεύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατρέπονται σε ένα αστυνομικό καθεστώς και ο πληθυσμός του πλανήτη υπνοτίζεται από τηλεπαιχνίδια τύπου Survivor για να μην εξεγερθεί απέναντι στις άθλιες συνθήκες εργασίας. Αν είσαι δηλαδή μαύρος στην Αμερική ή Έλληνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζεις το 80% των συνθήκων που περιέγραφε το βιβλίο. Δύο χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2019, στείνει τις δικές του ιστορίες ο Φίλιπ Ντίκ στο βιβλίο «Το ηλεκτρικό πρόβατο». Το βιβλίο δηλαδή στο οποίο θα βασιστεί και η πρώτη ταινία «Blade Runner» με τη μουσική του Βαγγέλης Παπαθανασίου, την οποία ακούμε. Και μπορεί να μην ζούμε ανάμεσα σε ανθρωποειδή, αλλά το Blade Runner, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, παρουσιάζει κάτι από τις μεγαλοπόλεις του σήμερα. Εκεί όπου οι έχοντες και κατέχοντες ζουν σε αυτόνομους θύλακες, οι οποίοι υπερίπτανται της γης. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο Μάικ Ντέιβις, ίσως ο πιο συναρπαστικός μαρξιστής συγγραφέας της εποχής μας. Philip K. Dick's term from Blade Runner. Wherever the off-worlds are floating around and gated communities floating around as satellites of the Earth or on other planets. Ο Φίλιπ Ντίκ χρησιμοποίησε τον όρο «διαστημικές απικίες», τον οποίο συναντάμε και στην ταινία Blade Runner. Πρόκειται για απομονωμένες κοινότητες που υπερίπτανται της γης ή βρίσκονται σε άλλους πλανήτες, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός ζει σε μεγαλοπόλεις που θυμίζουν τις ιστορίες του Καρόλου Ντίκενς. Το θέμα δεν είναι απλώς ότι ορισμένοι άνθρωποι επιθυμούν ασφάλεια και έναν χώρο για να απολαμβάνουν το εξωφρενικό καταναλωτισμό τους. Στην πραγματικότητα, συνδέοντας αυτές τις απικίες, δημιουργούν ένα νέο πλανήτη που μπορείς να πετάς από τη μία απικία στην άλλη. Είναι σαν τα αεροδρόμια που είναι όλα ίδια
ίδια μεταξύ τους γιατί ακολουθούν το ίδιο μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης. Οι κάτοικοι αυτών των αποικιών έχουν ελάχιστη επαφή με τα εργατικά στρώματα, με τους φτωχούς και τους μετανάστες, εκτός από τις περιπτώσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες τους σε προσωπικό επίπεδο. Στο 2019, εκτός από τον Blade Runner, διαδραματίζεται και η υπόθεση από το βιβλίο «Το Σπουργίτη» της Mary Doria Russell. Το βιβλίο που ενέπνευσε το συγκρότημα Metaphor να γράψει το τραγούδι του «Death in Eden». Τους ακούμε για λίγο και επιστρέφουμε. Metaphor, λοιπόν, εμπνέονται από το βιβλίο «Το Σπουργίτη» της Mary Doria Russell, το οποίο διαδραματίζεται το 2019. Ομάδες ισουητών λαμβάνουν ηχητικά σήματα από κάποιον πολιτισμό στο Άλφα Κεντάβρου και αποφασίζουν να ταξιδέψουν μέχρι εκεί, αδιαφορώντας για τις προειδοποιήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αποστολή δεν έχει και ιδιαίτερα αίσιο τέλος, αφού ο πρωταγωνιστής, που νομίζει ότι θα συναντήσει ανθρώπους του Θεού, τελικά εκπορνεύεται από κάτι κακούς εξωγήινους. Γιατί αν ξεκινάς διαστημικό ταξίδι μέχρι το Άλφα Κενταύρου και ακόμη πιστεύεις στο Θεό, μάλλον κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Εμείς πάντως πρέπει να φύγουμε αμέσως για το 2024, γιατί οι ήρωες του Star Trek έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να μας διηγηθούν. Το ρεπορτάζ πάντως έχουν οι R.E.M. Τα αγριεμένα νιάτα τους, οι R.E.M. αναρωτιόντουσαν πού είναι ο Captain Kirk από την περίφημη σειρά του Star Trek. Εμείς πάλι, από τους ήρωες της σειράς, μας ενδιαφέρει ο Data και μια πληροφορία που μας δίνει ήριστο εμπαρόδο στα μέσα του τρίτου κύκλου.
I've been reviewing the history of armed rebellion, and it appears that terrorism is an effective way to promote political change. Εξέτασε την ιστορία των ένοπλων εξεγέρσεων και φαίνεται ότι η τρομοκρατία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να προωθηθεί η πολιτική αλλαγή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που ήταν πετυχημένοι. Η ανεξαρτησία του Μεξικανικού κράτους από την Ισπανία, η ενοποίηση της Ιρλανδίας το 2024 και η εξέγερση του Κένζι. Δεν θα ήταν λοιπόν σωστό να πούμε ότι η τρομοκρατία είναι αποδεκτή όταν κάθε επιλογή για μια ειρηνική συμφωνία έχει αποκλειστεί. Η εξέγερση του Κένζι δεν σας ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα φανταστικό γεγονός που θα συμβεί κάποια στιγμή από σήμερα μέχρι το 2366. Το γεγονός όμως ότι σύμφωνα με το Star Trek ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός θα καταφέρει να ενοποιήσει την Ιρλανδία με τρομοκρατικές επιθέσεις μέχρι το 2024 έχει κάποιο ενδιαφέρον. Για την ακρίβεια, είχε τόσο ενδιαφέρον, ώστε η Μεγάλη Βρετανία είχε απαγορεύσει τη μετάδοση του συγκεκριμένου επεισοδίου για δεκαετίες. Και όταν τελικά την επέτρεψε, συνειδητοποίησε ότι ήταν πλέον πολύ πιο πιθανό να χάσει τη Σκωτία παρά τη Βόρεια Ιρλανδία. Εμείς πάλι προχωράμε στο χρονολόγιό μας μέχρι το 2024, τη χρονιά στην οποία είχε στήσει τη δική του δυστοπία ο Fritz Lang στην ταινία Μετρόπολης. Την εισαγωγή θα μας κάνουν αυτή τη φορά οι Queen. Θυμάστε καθόλου το επίσημο βίντεο κλιπ του Radio Gaga? Είναι γεμάτο από σκηνές της ταινίας Μετρόπολης του Fritz Lang. Για την ιστορία, στο Μετρόπολης δεν στηρίχθηκε μόνο το βίντεο κλιπ του Radio Gaga, αλλά και αρκετά βίντεο κλιπ της Lady Gaga, όπως το Alejandro. Ale Alejandro. Το
Το ότι ο Fritz Lang θα κατάφερνε να συνδέσει το Radio Gaga με τη Lady Gaga μας ξεπερνά. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι κατάφερε να περιγράψει κάτι από τις συνθήκες εργασίας και την πάλη των τάξεων του 21ου αιώνα. Η ταινία, αν θυμάστε, που δεν θα πρέπει να θυμάστε, κυκλοφόρησε το 1926 και περιγράφει τη ζωή το 2027. Η κοινωνία χωρίζεται σε αριστοκρατία, η οποία κυβερνά, στα μεσαία στρώματα τεχνοκρατών που διατηρούν το σύστημα σε λειτουργία και στους εργάτες που δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα. Εδώ δηλαδή ο Fritz Lang έπεσε λίγο έξω, γιατί δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το 2027 θα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θα δουλεύουν περισσότερο και από 10 ώρες. Εξαιρετικές ομοιότητες με την πραγματικότητα που ζουν εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα έχει και η ταινία «Τα παιδιά των ανθρώπων», η οποία στηρίζεται στο βιβλίο της Speedy James και η οποία διαδραματίζεται στο όχι και τόσο μακρινό 2027. Για αυτήν όμως χρειαζόμαστε μία μουσική βοήθεια από τους Libertines. Το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται στην ταινία «Τα παιδιά των ανθρώπων» του 2006 με τον Clive Owen. Και πιστεύουμε ότι ο σκηνοθέτης το επέλεξε για τον τίτλο του που λέει «Arbeit macht frei», «Η εργασία απελευθερώνει». Η πλοκή διαδραματίζεται όπως και το Μετρόπολης το 2027. Εδώ όμως οι ομοιότητες είναι πολύ πιο φρικτές και αφορούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Day 1000 of the siege of Seattle. The Muslim community demands an end to the army's occupation of mosques. The Homeland Security Bill is ratified. After 8 years, British borders will remain closed. The deportation of illegal immigrants will continue. Good morning. Η Βρετανία έχει μετατραπεί σε αστυνομικό κράτος για να αποτρέψει την είσοδο μεταναστών, τους οποίους κάποιοι παρομοιάζουν με κατσαρίδες. Και αν αυτό σας φαίνεται λίγο τραβηγμένο, να σας θυμίσουμε ότι η βρετανική εφημερίδα Daily Mail πριν από μερικούς μήνες παρομοίαζε τους πρόσφυγες με αρουραίους. Όσο για την σοβαρή Καθημερινή και τον συντάκτη της Τάκη Θεοδωρόπουλο, έγραφε για αδέσποτους Αφγανούς που πολλαπλασιάζονται σαν τον καρκίνο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών της ταινίας υπάρχουν ήδη σε αρκετές χώρες, ενώ πολλές σκηνές έχουν άμεσες αναφορές στο Γκουαντάναμο, το Αμπου Γκράιμ, αλλά και στο Αμερικανικό Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας, το Homeland Security. Βασικό μοτίβο της ταινίας πάντως είναι η στηρότητα του πληθυσμού, την οποία συναντάμε όλο και συχνότερα σε έργα που διαδραματίζονται στο πολύ κοντινό μας μέλλον. Η αμερικανική τηλεοπτική σειρά The Handmaid's Tale, λόγου χάρη, περιγράφει μια κοινωνία που καταλαμβάνεται από φονταμενταλιστές χριστιανούς, όταν η οικολογική καταστροφή του πλανήτη αρχίζει να προκαλεί στηρότητα στους άντρες. Εμείς πάλι, κάπου εδώ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι το 2019 που θα έχουμε γίνει σαν τον Blade Runner και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώ Σημεωνίδου στην έρευνα και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. In the year 2525, if man is still alive,
If woman can survive, they may find. In the year 35-35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 45-45, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 55-55, your arms are hanging limp at your side. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 65-65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 75-10, if God's a-coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 85-10, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Oh, oh. In the year 95-95, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may.